Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Νέα έκκληση στους πολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί να το πράξουν, απευθύνε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Απαντώντας για τα προνόμια που αναμένεται να δοθούν στους εμβολιασμένους, ο κύριος Μητσοτάκης συνέστησε υπομονή μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Λίγη υπομονή μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Είναι βέβαιο ότι από τη στιγμή που φτάνουμε πια στο σημείο να έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο πια που με μεγάλη προθυμία αυτοί που θέλουν να εμβολιαστούν να εμβολιάζονται, είναι βέβαιο ότι πρέπει να σκεφτούμε πιο έξυπνα, πιο δημιουργικά πώς θα προσεγγίσουμε συμπολίτες μας οι οποίοι μπορεί να μην έχουν πάρει ακόμα αυτή την απόφαση. Δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για επιβολή πρόσθετων περιορισμών εν ώψη καλοκαιριού για να αντιμετωπίσουμε την μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Συναγεύμος έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές και την κυβέρνηση από την αύξηση των κρουσμάτων της μετάλλαξης ΔΕΛΤΑ του κορονοϊού. Η συντριπτική πλειοψηφία των 18 νέων κρουσμάτων εντοπίστηκε στην Κρήτη. Η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ, το πιο επικίνδυνο μεταλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού που ανιχνεύτηκε για πρώτη φορά στην Ινδία, έχει αρχίσει να κάνει δυναμικά την εμφάνισή της και στην Ελλάδα, προκαλώντας ανησυχία. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι αν η μετάλλαξη αυτή, εκτός από τη μεταδοτικότητα, έχει σοβαρότητα. Από τα 18 νέα κρούσματα, τα 15 εντοπίστηκαν στο Ηράκλειο Κρήτης. Πρόκειται ως επιτοπλίστων για νέους έως 28 ετών, ανεμβολίαστους και μόνιμους κατοίκους του νησιού. Γεγονός που υποδεικνύει ότι τα κρούσματα προέρχονται από ενδοοικογενειακές και ενδοεργασιακές ηρωές. Υπάρχουν βάσιμες εικασίες ότι θα επικρατήσει μέχρι τον τέλος Αυγούστου σε όλη την Ευρώπη και ενδεχομένως σε όλο τον κόσμο. Μοναδικό όπλο στην προσπάθεια περιορισμού εξάπλωσης της ινδικής μετάλλαξης είναι ο πλήρης εμβολιασμός, υποστηρίζουν επιστήμονες. Στην Κρήτη, όπου τα ποσοστά εμβολιασμού δεν είναι υψηλά, θα ενταθεί η καμπάνια ενημέρωσης και θα γίνει προσπάθεια να διευκολυνθούν οι πολίτες και των πιο απομακρυσμένων περιοχών. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η σκέψη για τοπικά lockdown, ακόμα και εν μέσω της τουριστικής περιόδου, επανέρχεται στο τραπέζι. Είναι πολύ πιθανό να δούμε τοπικά lockdown σε περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Μάλιστα. Αυτό ισχύει και τώρα. Η ινδική μετάλλαξη πλήττει ολοένα και νεότερες ηλικίες. Από 15 έως 18 που είναι ενήλικες θα πρέπει πάρα αυτά να αρχίσουμε να εμβολιάζουμε. Ενώ φουντώνει η συζήτηση στην επιστημονική κοινότητα και για το ενδεχόμενο κάποιοι να χρειαστούν τρίτη δόση εμβολίου. Τόσο το θέμα της τρίτης δόσης όσο και ο εμβολιασμός των εφήβων είναι θέματα που συζητούνται αυτή την περίοδο από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Χρήματα για το προσφυγικό αλλά και θετική ατζέντα υποδεσμευτικούς όρους αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι για την Άγκυρα. Παράλληλα, τόνισαν τη σημασία που έχει για την ανάπτυξη των ευρωτουρκικών σχέσεων η διατήρηση της αποκλιμάκωσης της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Την τακτική του μαστιγίου και του καρότου απέναντι στην Τουρκία επέλεξε για άλλη μια φορά η Ευρώπη. Στέλνει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία, η οποία πιστεύω ότι θα διαλέξει τελικά τον σωστό δρόμο της αποκλιμάκωσης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σταδιακά να χτίσουμε εμπιστοσύνη και μια πιο θετική ατζέντα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεργαστεί με την Τουρκία με σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο εισηγείται να δοθεί το ποσό των 3,5 δις στην Τουρκία έως και το 2024 για το μεταναστευτικό. Ο Χουλουσία Κάρ πάντως συνεχίζει τη ρητορική του περί γαλάζιας πατρίδας και υπεράσπιση των δικαιωμάτων της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Την ίδια ώρα στην Ελληνική Βουλή, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, απαντώντας σε ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για το πότε και με ποια κριτήρια θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα των νέων φρεγατών του πολεμικού ναυτικού, εκτίμησε ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προσφορών και ότι η επιλογή της νέας φρεγάτας θα γίνει αποκλειστικά με τα επιχειρησιακά κριτήρια του πολεμικού ναυτικού. Θα πάρουμε τα πλοία που θέλουμε επί τη βάση των υποδείξεων, των εισηγήσεων και των απαιτήσεων του πολεμικού ναυτικού. Το πολεμικό ναυτικό θα μας υποδείξει και θα πάρουμε τα καλύτερα καράβια που καλύπτουν τις ανάγκες μας. Στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ παραμένει ο 37χρονος αρχιμανδρίτης που επιτέθηκε με καυστικό υγρό σε 7 μητροπολίτες του Συνοδικού Δικαστηρίου. Ο άνθρωπος που πρώτος δέχθηκε το βιτριόλι περιγράφει τη σοκαριστική εμπειρία που βίωσε αποκλειστικά στο Όπεν και στον Γιάννη Ρίγο. Και εύχομαι να μην συμβεί πουθενά και ποτέ σε κανένα. Ο γραμματείας του Συνοδικού Δικαστηρίου Αρχιμανδρίτης Σεβαστιανός Σομαράκης έχει μόλις λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο ΚΑΤ. Είναι δευτέρου βαθμού εγκάβματα, εδώ στον αυχένα και στο χέρι το αριστερό.
Θα υπουλωθούν σιγά σιγά, δόξα τω Θεώ, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Ήταν ο τελευταίος από τους 8 ιερωμένους και 2 λαϊκούς που παρέμενε νοσηλευόμενος μετά το πρωτοφανές και αδιανόητο περιστατικό το απόγευμα της Τετάρτης στην Ιερά Μονή Πετράκη. Φέρει τα σοβαρότερα τοξικά εγκάβματα από όλους. Τα δικά μου ράσα, με το που τα έριξε πάνω στην πλάτη το υλικό, αυτόματα έγιναν κουρέλια. Περιγράφει στο Γιάννη Ρίγο τις στιγμές του πανικού που επικράτησαν όταν ο 37χρονος αρχιμανδρίτης από τη Βέρεια εκτόξευσε προς τα μέλη του συνοδικού δικαστηρίου τα μπουκάλια με το θηϊκό οξύ. Δεν το περιμέναμε κανείς, γιατί ήταν ήρεμος ο κατηγορούμενος και ξαφνικά έγινε όλο αυτό το πράγμα. Υπήρξε πανικός. Εγώ το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να ειδοποιήσω και να φέρω μέσα στην αίθουσα τον αστυνομικό για να τον σταματήσει. Ο δράστης που έστειλε στο νοσοκομείο συνολικά 10 άτομα, 7 εκ των οποίων ιεράρχες, οδηγήθηκε χθες το απόγευμα στον εισαγγελέα. Δεν ήξερα ότι θα κάνω κακό. Ζητώ συγγνώμη. Τα υπόλοιπα θα τα πει ο δικηγόρος. Αυτά είναι τα πρώτα του λόγια για την χωρίς προηγούμενη ενέργειά του. Την πράξη εκδίκησης όταν κατάλαβε ότι οι ιεράρχες είχαν λάβει απόφαση να τον καθαιρέσουν για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών που δικαζόταν σε δεύτερο βαθμό. Και τον βλέπουμε να σκύβει και να βγάζει ένα δίλητρο μπουκάλι και να αρχίζει να μας το πετάει. Ήτανε βιτριόλι, καυστικό υγρό. Καταλαβαίνετε τι πανικός επεκράτησε. Ο συνήγορος του επικαλείται χρόνια ψυχική διαταραχή για τον πελάτη του, ζητώντας μειωμένο καταλογισμό για την πράξη του. Αν και χθες πήρε εισιτήριο από το δρομοκαίτη, στο οποίο είχε μεταφερθεί. Παραιτηθώ της υποθέσεως, εάν δεν διαπιστωθεί ότι ο κατηγορούμενος πάσχει από σοβαρά ψυχιατρικά νοσήματα. Στον 37χρονο αρχιμανδρίτη από τη Βέρεια, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συρροή. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρα 10 με τη Νίκη Λιμπεράκη. Καλό απόγευμα σε όλους.